με την κακοκαιρία αυτή, παρά το ότι τα είχαμε φτιάξει πριν ένα μήνα περίπου, ξανά έφυγαν κάποια κομμάτια, ευτυχώς σε μικρή έκταση τώρα. Στεναχώρια. Η πρώτη αυτή αντίδραση είναι στεναχωρία. Από εκεί και έπειτα προβληματίζεσαι, λες πώς γίνονται αυτά τα πράγματα και διαπιστώνεις ότι κάποια η τεχνική δεν έγινε σωστά ή σωστά υλικά. Φεύγουν, κάνουν τη δουλειά τους και όλα καλά. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή εσείς βλέπετε πρόχειρα δουλειά, δηλαδή. Εννοείται. Θα πρέπει να έχει γίνει σωστή δουλειά. Δηλαδή εδώ που το χτυπάει τόσο κύμα, είναι δυνατόν να βάλουν απλή άσφαλτο. Έτσι είναι. Είναι επικίνδυνο για όλους μας. Καλό θα ήταν να φτιαχτεί όσο συντομότερο γίνεται. Γιατί και τις προάλλες μια κυρία είχε πάει να πέσει εδώ. Κακό πράγμα είναι. Τι να κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή χάλασε, το ξανάφτιαξαν και ξαναχάλασε. Να το. Νέος ασφαλτοτάπητας άντεξε όσο υπήρξε το κενό από τη μια κακοκαιρία στην άλλη. Έτσι. Περίπου ήταν ένας μήνας. Η υπηρεσία εδώ των τεχνικών έργων έχει αποφασίσει τώρα πριν ξαναπαλώσουμε τα κομμάτια που φύγανε, να βάλουμε κάποια τζέρσες, σας λέω, αυτή είναι εγκόλυθη, αυτή που συναντάμε και στο διαχωριστικό στους εθνικούς δρόμους και δεν ξέρω τι. Τέτοια κομμάτια τώρα, τα οποία θα στερεώσουμε καλά. Σύντομα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, θα μπουν αυτά τα τζέρσες που σας λέω. Το θέμα είναι ότι δεν είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι άλλο. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Προφανώς κάτι είναι σχεδιαστεί σωστά. Δεν έχει γίνει σωστά. Όταν ειδικά κάνεις τζόκινγκ και είναι πιο νύχτα και δεν βλέπεις, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Το έργο δεν έγινε καλά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται τα πράγματα έτσι που πρέπει. Κουκουλώματα, αυτό είναι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο που με ενοχλεί ακόμα περισσότερο και από τον άσφαλτο. Αυτό το φρούριο. Πώς προστατεύεται. Το φρούριο, από ό,τι έχουμε μάθει, θα τρέξει μια άλλη εργολαβία. Θα τρέξει. Το ξέρουμε. Όλα τρέχουν. Όλα τρέχουν. Το ξέρω, ναι. Αλλά μάλλον εγώ τρέχω και μερικοί άλλοι φαίνεται εδώ στον κούλε. Αυτό θα αντικατασταθεί όταν γίνει πλέον η θωράκιση του μόλου, που είναι μια έκταση που αρχίζει σχεδόν λίγο πιο πέρα από την είσοδο του λιμανιού, μέχρι και το Γκούλε. Αυτό λοιπόν θα στοιχίσει περίπου 1.200.000 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο έχει δρομολογηθεί. Θα τοποθετηθούν ογκόλυθοι μέσα στη θάλασσα και σε έκταση, ούτως ώστε να μην μπορεί το κύμα να πλησιάσει στο Γκούλε. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει την οριστική λύση και για το μνημείο αλλά και για την άσφαλτο.